Καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ με την κυρία Μπέση Μάρφα για την καινούργια της παράσταση, η οποία ξεκινάει. Ξεκινάει σήμερα και τελειώνει την Κυριακή 14 του μήνα στο Radio City, Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή, του Αλέξανδρου Ρίγα και Δημήτρη Αποστόλου. Παίζουμε τις καθημερινές, λοιπόν, 9 και 4 ξεκινάει η παράσταση και Σαββατοκύριακο διπλή, το Σάββατο 6 και 9 και 4 η βραδινή και Κυριακή 5 το απόγευμα και 8 το βράδυ. Να πούμε ότι παίζουν υπέροχοι ηθοποιοί, πρόδρομος το Σουνίδης, Μαρία Φιλίππου, Σοφία Μουτίδου, Δημήτρης Θαρόβας, εγώ, ο Ισαΐας Σωματιάμπα και γενικά είναι ένα επιτελείο ηθοποιών που θαυμάζω και αγαπώ πάρα πολύ. Είμαστε εδώ στο Λυκίσκο στην Ηλιούπολη, στο μαγαζί του φίλου μου του Σοφοκλή, που με κοιτάει απέναντι και είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι για μια ακόμα φορά στη Θεσσαλονίκη. Είχα έρθει και το καλοκαίρι με την Άγρια Δύση, τον Θοδωρή Αθερίδη, σε σκηνοθεσία δική μου και με τον κύριο Σκιανδρέση, την Πινελόπη Πλάκα και τον Τάσο Κονταράτου και είχαμε μια υπέροχη υποδοχή, την οποία την είχα ξανά στη Θεσσαλονίκη με τον Μπαμπά μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή, εξού και ξαναήρθαμε για να δώσουμε αυτές τις παραστάσεις στο Radio City. Για άλλη μια δημιουργική χρονιά εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Τι ετοιμάζετε καινούριο? Καινούριο θα δείτε κάτι που δεν είναι καινούριο. Θα ξαναπάει ο Φάκελος Ρίτα Χέιγουρθ, ένα δικό μου έργο που παίζεται στο θέατρο Αλκμίνη κάθε Παρασκευή με τα μεσονύχτια παράσταση. Είναι μια μαύρη κωμωδία, την οποία με χαρά θα επαναλάβουμε και φέτος με τους Λίδα Ματσάγκου, Τάσο Κονταράτο και τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση και εμένα. Και πολύ χαρά, ελπίζω να κάνω μια παράσταση ακόμα με τη Λένα Αλκαίου σε ένα έργο που λέγεται The Date και είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση με πρωταγωνίστρια την ίδια. Αυτά προς το παρόν και ευελπιστώ να φέρω ξανά τους πειρατές σε παραγωγή του φίλου μου του Αλέξανδρου του Σημεωνίδη στη Θεσσαλονίκη με ηθοποιούς βέβαια από εδώ. Θεωρείτε ότι η κρίση των τελευταίων ετών έχει επηρεάσει το θέατρο τόσο ως προς το πόσοι προτιμούν το θέατρο ως μια έξοδό τους εβδομαδία ή μηνιαία, αλλά και ως προς τα εσάς, ως προς τους συντελεστές παράστασης, το μπάτζετ των παραστάσεων, τους ηθοποιούς? Ακούστε να δείτε. Πιστεύω ότι το θέατρο σε δύσκολες στιγμές επηρεάζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δηλαδή, είναι μια πνευματική τροφή η οποία είναι πάρα πολύ αναγκαία σε καταστάσεις απελπισίας, αν θέλετε. Είναι το μέσο επιβίωσης του ανθρώπου. Να θυμίσω σε όσους δεν το γνωρίζουν και το έλεγα και το πρωί, ότι εν καιρό πολέμου ο Κάρολος Κούν έφτιαξε το θέατρο τέχνης. Σαν μια γυναίκα, δυναμική, μητέρα, άνθρωπος που βρίσκεται μέσα στα πράγματα, τι μήνυμα θα δίνατε στους ανθρώπους που σας ακολουθούν και αγαπάνε τη δουλειά σας? Μ' αρέσει πάρα πολύ που ξεκινήσατε από το γυναίκα και πήγατε στο άνθρωπος. Πιστεύω στον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν είμαι... Δεν μ' αρέσουν οι συμβουλές, αλλά το μήνυμα που γενικά προσπαθώ να περάσω εγώ γενικότερα σαν άνθρωπος είναι ότι βρισκόμαστε στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, στην χώρα που γέννησε τον πολιτισμό, τη δημοκρατία, τη φιλοσοφία, τα μαθηματικά, το θέατρο. Έχουμε τον ωραιότερο ήλιο, την ωραιότερη θάλασσα και τους πιο πλούσιους συναισθηματικά ανθρώπους. Αυτό που θέλω λοιπόν είναι ότι να πω είναι ότι μπορούμε να έχουμε ωραίους Έλληνες, ωραίους ανθρώπους, αρκεί να μας πιάνει απελπισία, να παλεύουμε, να αντιστεκόμαστε και να επενδύουμε σε αυτά που πιστεύουμε με όποιο κόστος. Και σαν γυναίκα λέω ότι το 2019 αυτές οι ηρωίδες που είναι Ελληνίδες μπορούν πια να έχουν φωνή και να λένε αυτό που πιστεύουν και να κάνουν αυτό που θέλουν ελεύθερες πια ως Ελληνίδες. Οι άνθρωποι σε αυτή τη χώρα είναι σπουδαίοι. Λένε ότι είμαστε έτσι, έχουμε πολύ έντονο το φθόνο, ότι γενικά, τέλος πάντων, είμαστε ένας δύσκολος λαός. Θεωρώ ότι οι Έλληνες είναι πρωταγωνιστές όλοι, γι' αυτό συναντάμε αυτές τις δυσκολίες. Αν λοιπόν όλοι μαζί ενώσουμε τη φωνή μας και είμαστε πρωταγωνιστές αυτού του έργου, του οποίου ζούμε, που είναι η ζωή, θα νικήσουμε.